Αύριο ξεκινάει η διανομή ζεστών γευμάτων και στα σχολεία του Ιραχλίου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται συνολικά σε 153.204 μαθητές 950 σχολείων σε 63 δήμους της χώρας. Σε επίπεδο Κρήτη, εφαρμοστεί και φέτο στα 18 δημοτικά σχολεία τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εκ των οποίων τα 16 στο Ηράκλειο και 2 στην Νέα Σε επίπεδο τοπικό, περιλαμβάνονται το 18 σχολεία του νομού Ηρακλείου, που αυτά είναι και τα μόνα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σε επίπεδο Κρήτη. Είναι δημοτικά σχολεία. Είναι αφορά δημοτικά σχολεία ε, και περιλαμβάνει διάφορε περιοχέ, είτε του κέντρου του Ηρακλείου, είτε τη Αλικαρνασού. Είναι περιοχές, κυρίως και σε, όσον αφορά και τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, περιοχές με αυξημένο κοινωνικό, με προβλήματα στο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Μαθητές του Ρακλείου θα έχουν ζεστό φαγητό μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων είναι ντόπια και υψηλής γιατροφικής αξίας. Καταρχά υπάρχουν και δικλείδες υγιεινής όσον αφορά τα, σχολ, τα σχολικά γεύματα υπό την έννοια ότι προβλέπονται και σε περιπτώσεις που μαθητών οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια αλλεργία, ειδικά γεύματα. Okay. Ψάρι, κρέας, έχει από όλες το φάσμα έτσι, των τροφίμων. Υπάρχει και μια ένσταση από τη δική μας μεριά βέβαια στο κομμάτι του ελέγχου της πιστοποίηση των φαγητών, διότι το Υπουργείο Παιδείας, επειδή δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, το εξειδικευμένο, δίνει σε εμά την ευθύνη το να πιστοποιήσουμε ότι το φαγητό είναι Εντάξει, είναι καλό. Η παιδική προστασία βρίσκεται στο επίκεντρο τη πολιτική κυβέρνηση. Αποτελεί βαθιά πεποίθησή μα ότι η κοινωνική καταγωγή δεν μπορεί να καθορίζει το μέλλον του κάθε παιδιού. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα για το παιδί πρέπει να είναι οριζόντια και να μην απευθύνονται μόνο στην ακραία φτώχεια. Τα παιδιά που φεύγουν από το σχολείο, τα παραλαμβάνουν κατά την αποχώρησή του και τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν στο Λοήμερο σητίζονται κανονικά στι αίθουσε που υπάρχουν. Διεκδικούμε από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα να εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία. Από εκεί πέρα, ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά την πραγματοποίηση των σχολικών γεμάτων σε επίπεδο σχολική μονάδα. Διότι όταν δεν υπάρχουν υποδομέ, δεν υπάρχουν οι χώροι συνεπώ υπάρχουν και δυσλειτουργίε.